Ένα review της Insta360 H3 μετά από 6 μήνες χρήσης νομίζω χρειάζεται. Γι' αυτό και η ταινία, η κάμερα, the camera. Εμπνευσμένη από την πρώτη στιγμή που την πήρα, αλλά υλοποιήθηκε αρκετά αργότερα γιατί ήθελα να τη μάθω λίγο. Θέλει το χρόνο της. Στο κουτί θα βρείτε λίγα πράγματα. Την κάμερα, ένα καλώδιο και μία θικούλα έτσι, σε καλτσούλα. Τραβάει 5K, 360 γύρω γύρω. Υπάρχει και single mode lens 4K, mi mode, timelapse, hyperlapse, αλλά κυρίως εγώ βίντεο 5K τραβάω, το οποίο μπορείς να κάνεις edit μετά στο software, που θα μιλήσω αργότερα. Τα θετικά της κάμερας. Δεν χρειάζεται να ανησυχείς για το που θα κοιτάει η κάμερα. Δεν χρειάζεται να κεντράρεις το θέμα. Απλά πατάς το κουμπί και τραβάει. Όλα γίνονται μετά. Έχει πολύ καλό image stabilization, ψηφιακό, αφού τραβάει τα πάντα γύρω και με software το σταθεροποιεί. Μπορεί είτε να ακολουθεί τη διεύθυνση που θα πάει η μηχανή, ας πούμε, μπροστά όταν στρίβει, να γυρνάει και αυτή η οθόνη, είτε να την κεντράρεις, να κλειδώσεις ένα σημείο και στρίβοντάς τη γύρω-γύρω να παραμένει και να δείχνει πάντα το ίδιο, χωρίς να σε νοιάζει που κεντράρει κάθε στιγμή. Το software της κάμερας είναι πολύ καλό, δεν έχει κολλήσει ποτέ. Πάντα πάτησε το κουμπί για να γράψει, χωρίς να με απογοητεύσει ποτέ. Η μπαταρία είναι πάρα πολύ καλή. Κρατάει σχεδόν 2 ώρες και με μια κάρτα SD 128GB θα τελειώσει σίγουρα η κάρτα και μετά η μπαταρία. Επίσης είναι αδιάβροχη. Οπότε τη βουτά στο νερό, στη βροχή δεν φοβάσαι μη χαλάσει. Και όταν την κλείνουμε, θέλουμε αυτά εδώ να κλείσουν καλά. Εδώ φαίνονται κάτι χρωματάκια. Τα πορτοκαλιά να κουμπώσουν καλά για την αδιαβροχοποίηση. Μπορείς να είσαι δημιουργικός. Με μία λήψη μπορείς να κάνεις export διάφορα πλάνα βίντεο. Ιδέες και χρόνο να εξαπέζεις. Αρκετά καλή εικόνα, ειδικά σε καλό φωτισμό. Πολύ καλό software και εφαρμογές στο κινητό αλλά και στον υπολογιστή, που εγώ στον υπολογιστή κάνω εξέτη τα βίντεο, κυρίως λόγω μέγεθους οθόνης. Έχει το αόρατο selfie stick, το οποίο μέσω software το κρύβει και δεν φαίνεται καθόλου στα βίντεο και δουλεύει μια χαρά. Έχει κάποιες ωραίες λειτουργίες που μπορείς να κάνεις μετά edit τα βίντεο, όπως το Sky Swap. Νομίζω το καλύτερο είναι το κουμπί της άμεσης καταγραφής. Αποκλειστεί λοιπόν, το πατάς και θα γράψει πάντα. Και είναι αρκετά μεγάλο για να πατιέται και με γάντια. Ωραίο, ωραίο. Πατάς ένα κουμπάκι εδώ, τσακ. Ξεκινάει και γράφει. Τώρα θα γράψεις και τη φάτσα μου. Μπαμ, δεν έχει κολλήσει ποτέ. Τώρα αυτά για τα θετικά, τα αρνητικά τώρα. Η εικόνα στο χαμηλό φωτισμό υστερεί. Σε πολλά σημεία στο βίντεο μετά πρέπει να κάνω edit εγώ το βίντεο για να φτιάξω τα χρώματα. Καλά, αυτόματη διόρθωση κάνω, αλλά αυτό που με χαλάει είναι ότι στο ίδιο πλάνο της GoPro και της Insta θα προτιμήσω της GoPro. Οι δαχτυλιές επάνω στο φακό, οι βρώμες, οι γρατζουνιές φαίνονται όλες πάρα πολύ στο βίντεο, οπότε πρέπει να είναι πάρα πολύ καθαρή φακή. Η κάμερα έχει 2 τεράστιους φακούς και τζαμάκια μπρος-πίσω, που αν πέσει μάλλον θα σπάσουν. Το ξέρει η εταιρεία και πουλάει έξτρα τζαμάκια για προστασία, αυτοκόλλητα που μπαίνουν πάνω. Τα οποία βέβαια μειώνουν λίγο την ποιότητα της εικόνας. Πολλές φορές φαίνεται στο βίντεο όταν περιστρέφεται η κάμερα η αλλαγή από τη μία κάμερα στην άλλη. Και μου έχει σπάσει ένα τζαμάκι για τα καλά. Δεν ξέρω τι θα κόστιζε αν έσπαγε φακό της κάμερας και αν αλλάζεται. Και μια και είπα για αγορά, η κάμερα δεν έχει τίποτα μαζί. Οπότε θα πρέπει να πάρεις κάποιο έξτρα τζαμάκι, το κοντάρι σίγουρα, αλλιώς δεν έχει νόημα για την κάμερα. Κάνα κάλυμα καλύτερα, βάση για να την πιάνεις τη μηχανή γιατί είναι βαρύ το κοντάρι μαζί με την κάμερα. Αν συνηθίζεις να βέσεις τη μηχανή, πουλάνε έξτρα μεταλλικό πλαίσιο που προστατεύει την κάμερα από χτυπήματα και κρατζουνιές. Τα βίντεο που τραβάει είναι πολύ μεγάλα σε δεδομένα, γιατί τραβάει 5K και χρειάζεσαι πολύ μεγάλη κάρτα SD. Εγώ 128GB έχω, τραβάει γύρω, όπως λέει, 2 ώρες και 12 λεπτά, που νομίζω είναι περάρκετα. Τώρα ένα άλλο πρόβλημα που δεν γίνεται αλλιώς, έστω ότι τραβάς κάποια πλάνα. Μετά δεν μπορείς να τα προβάλλεις πουθενά ή να τα δεις σε κάποια μεγάλη οθόνη. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να τα δεις στην εφαρμογή της 360. Θα πρέπει να επεξεργαστείς ένα-ένα τα πλάνα που έχεις τραβήξει, να τα κάνεις export και να τα προβάλλεις σε μια οθόνη.
Δηλαδή θα πρέπει να ανοίξεις το βίντεο με την εφαρμογή, να αρχίζει να παίζει το βίντεο και σε κάθε στιγμή να κεντράρεις την κάμερα εκεί που θες να κοιτάει, σε όλο το βίντεο και να το κάνεις export μετά. Λοιπόν, οπότε θα πάμε τώρα σε κάθε πλάνο και θα το πούμε εδώ, να κοιτάς σε αυτό το σημείο. Στο επόμενο εδώ, και αν θέλεις μετά να το γυρίσεις, να εδώ, εδώ. Οπότε θα συνεχίσει έτσι. Και το ξαναβλέπουμε μία. Α, και θα κάνει αυτό. Πάμε export. Τα βίντεο που κάνει export είναι μέχρι Full HD 1920x1080. Σε σχέση με μία GoPro που μπορεί να τραβήξει πολύ μεγαλύτερο βίντεο. Επίσης, χρειάζεσαι καλό υπολογιστή. Ειδικά σε μια λειτουργία που έχει, που κάνει tracking αντικείμενα και κεντράρει πάντα σε αυτό, είναι πολύ βαρύ πρόσθεση και παίρνει χρόνο. Επίσης, το SkySwap που χρησιμοποίησα στο δεκάμερα που κάνω το έτσι το περίεργο. Υποστηρίζεται μόνο στην εφαρμογή του κινητού και μέχρι 15 δευτερόλεπτα βίντεο. Το κινητό μου ήθελε χρόνο να το επεξεργαστεί, δεν νομίζω ότι το ξανακάνω σύντομα. Ξέρω ότι μπορώ, μέχρι εκεί όμως. Σαν μέγεθος, φυσικό μέγεθος, είναι μεγαλύτερη από την GoPro, αρκετά και μάλλον πιο ευαίσθητη. Έχει μια μεγάλη οθόνη που πλέον όταν γράφεις δεν την κοιτάς, αλλά κινδυνεύει να σπάσει και αυτή αν πέσει. Το μικρόφωνο γράφει καλά, αλλά πιάνει ήχο 360, άρα αν έχει θόρυβο γύρω γύρω θα γράψει και αυτόν. Όταν το βγάλεις από το νερό, το μικρόφωνο δεν δουλεύει πολύ καλά. Εγώ την έχω για να τραβάω μικρά σε διάρκεια βίντεο και όχι μπροστά μου. Για μπροστά έχω την GoPro. Όταν παίρνω δίπλα από κάτι, πίσω μου, για να μην χρειάζεται να γυρίζω το κεφάλι. Συμπέρασμα. Είναι καλή. Καλή είναι. Κάνει αυτό που υπόσχεται. Δηλαδή να τραβάει 360 λήψεις πολύ σταθερά. Το κάνει. Αλλά θα πρέπει να επεξεργαστείς κάθε λήψη που κάνεις. Αντικαθιστά την GoPro, δεν νομίζω. Θα μπορούσε, αλλά η ποιότητα της GoPro της εικόνας είναι αρκετά καλύτερη και ότι τα βίντεο δεν θέλουν extra effort να το επεξεργαστείς μετά και είναι έτοιμα. Ό,τι τραβήξεις, αυτό θα πάρεις. Δίνουν μια μεσότητα. Ένα-δύο-ένα-δύο. Μπορείς να είσαι δημιουργικός. Το SkySwap. Όπως το SkySwap. Το SkySwap. 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 Το export στα βίντεο. Επίσης το export τα... Επίσης το export τα... Επίσης το το SkySwap. Το SkySwap, το SkySwap,